Συνεχίζονται κανονικά οι ακτοπλοϊκές μεταφορές από και προς την Κρήτη, με την τήρηση ωστόσο όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλων. Το ενδεχόμενο να αναθεωρηθούν τα πρωτόκολλα παραμένει ανοιχτό από το Υπουργείο Ναυτιλίας και ενώ περιμένουμε αύξηση της επιβατικής κίνησης λόγω τουρισμού. Εκτεταμένο πρόγραμμα συστηματικών ελέγχων στα πλοία προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλεκιωτάκης. Πάμε να συνδεθούμε με το λιμάνι του Ηρακλείου. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Καριωτάκη και έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Μέρη. Καλησπέρα Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, από εδώ, από το λιμάνι του Ηρακλείου. Είμαστε λίγο πριν από την αναχώρηση των πλοίων της γραμμής, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο συγκεκριμένα για τον Πειραιά, και τα πλοία και τα δυο της γραμμής σηκώνουν άγκυρα στις 9. Αυτή την ώρα είμαστε στη φάση της αναχώρησης, όπως καταλαβαίνεις, της επιβίβασης των οχημάτων και των επιβατών, και μέχρι να έρθει η ώρα που θα σηκώσουν άγκυρα. Στο 65% φτάνει η πληρότητα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που υπάρχουν, ισχύουν και έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ωστόσο, θα λέγαμε πως το 65% μοιάζει λιγάκι ουτοπικό αυτή τη στιγμή. Μέχρι αυτή την ώρα, τουλάχιστον δηλαδή στον ένα μήνα της ουσιαστικά επανεκκίνησης και της ακτοπλοείας, δεν έχει καταφέρει να φτάσει ποτέ η πληρότητα στα πλοία αυτό το ποσοστό. Είμαστε περίπου στο 40% του 65% που ισχύει. Άρα καταλαβαίνω, Μέρη, ότι και αυτή την ώρα η κίνηση είναι μικρή στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακριβώς, είναι μειωμένη η κίνηση. Βεβαίως είναι και Σάββατο και συνήθως τα Σάββατα δεν ταξιδεύουν οι Ηρακλειώτες. Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, είναι μαζί μας εδώ ο λιμενάρχης, είναι ο κύριος Ευθυμίος Δουβής. Δεν ταξιδεύουν τα Σάββατα συνήθως οι Ηρακλειώτες, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Όντως, ήθιστε η μέρα του Σαββάτου να μην φημίζεται ως η πλέον ενδεικτική για μια κίνηση επιβατική αξιοσημείωτη. Δεδομένου και των ημερών και μετά το άρση του lockdown, βλέπουμε ότι η μερίσια κίνηση, η επιβατική αναχώρηση κατά την επιβίβαση δεν ξεπερνά τον αριθμό των 600 επιβατών με 650. Άλλους τόσους καθημερινά Ναι, θα ήθελα να πάμε λίγο και στο κομμάτι των εντατικών ελέγχων οι οποίοι γίνονται για τους επιβάτες, θερμομέτρηση και μάσκες μεταξύ άλλων, ενώ είναι η απαραίτητη και η τήρηση των αποστάσεων. Ακριβώς. Να πούμε καταρχήν ότι υπάρχουν κάποιοι απαρέγκλητοι όροι, οι οποίοι είναι οι προϋποθέσεις επιβίβασης. Είναι η μάσκα, η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου και βέβαια η απόσταση 1,5 μέτρου. Να πούμε ότι αν κάποιος αρνηθεί να βάλει μάσκα ή να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, δεν επιβιβάζεται στο πλοίο. Από εκεί και πέρα, από την πλευρά του πλοίου, έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή παραμονή μέσα στο πλοίο με τις απαραίτητες αποστάσεις. Έχουν σημανθεί τα καθίσματα που μπορεί να κάθεται κάποιος μέσα στο πλοίο. Έχουν τοποθετηθεί επιδαπέδιες σημάνσεις σε όλα τα σημεία που μπορεί να προκληθεί κάποια ουρά, όπως είναι η ρεσεψιόν, η υποδοχή δηλαδή του πλοίου ή σε κάποιο μπαρ. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Πλακιωτάκη και με διαταγή του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος έχουν ενταθεί ακόμα περισσότερο οι συστηματικοί έλεγχοι για την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και μάλιστα γίνονται έλεγχοι και εν πλώ. Δηλαδή δεν αρκούμαστε μόνο στους ελέγχους κατά την επιβίβαση και αποβίβαση στα λιμάνια. Επιβιβάζονται ένστολα στελέχη βαθμοφόροι του λιμενικού σώματος και διενεργούν τους ελέγχους και μέσα στο πλοίο, προκειμένου να διαπιστώνουν ότι καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού φέρεται η απαραίτητη μάσκα και τηρούνται οι αποστάσεις, όπως επίσης και ότι τα πληρώματα τηρούν όλες τις προϋποθέσεις επίσης για μάσκα, ότι δεν επιβιβάζονται μέσα σε μια καμπίνα άνω των 2 ατόμων ή 4 εφόσον πρόκειται για μέλη ίδιας οικογένειας ή για συνοδούς αμαία.
Και γενικότερα όλες αυτές οι προϋποθέσεις που τονίζουμε είναι για την ασφάλεια τόσο των πληρωμάτων όσο και των επιβατών, των ταξιδιωτών, βέβαια, είναι... για να μπορούμε, ναι. που είναι και το, για να, το μπορούμε να περιμένουμε και την, και την τάση αύξησης τις ερχόμενες ημέρες με τον τουρισμό. Λόγω τουρισμού και βάσει σε αυτό, Μέρη, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, ναι. Ακριβώς πως είμαστε πια εν αναμονή του ανοίγματος, του κύματος, εν πάση περιπτώσει, των τουριστών. Υποθέτουμε ότι εκεί γύρω στον Ιούλιο θα ξεκινήσει να έρχεται ο κόσμος, οπότε έγινε και ένα crash test αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και γι' αυτό από το βήμα που μου δίνετε θέλω να καλέσω όλο το επιβατικό κοινό να λαμβάνει μέρημνα να έρχεται νωρίτερα από το χρόνο προγραμματισμένου απόπλου των πλοίων, τουλάχιστον μία μισή ώρα νωρίτερα, δεδομένου ότι έχουμε κάποιες διαδικασίες με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τα οποία επίσης συνιστώ να προσυμπληρώνονται από το σπίτι, να έρχονται έτοιμα και να κατατίθενται απλά κατά την επιβίβαση τα άτομα του πληρώματος που είναι επιφορτισμένα με αυτά τα καθήκοντα και γενικότερα να υπάρχει μια ατομική ανάληψη ευθυνών προκειμένου να μην έχουμε καθυστερήσεις και άσκοπη ταλαιπωρία. Το α και το μέγα πλέον σε όλη αυτή τη διαχείριση του κορονοϊού, κύριε Δούβη, και επειδή τα στελέχη του λιμενικού σώματος, τα οποία πλέον βρίσκονται και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στα πλοία, είναι το καινούριο ουσιαστικά στοιχείο, και επειδή την ίδια ώρα έχει φανεί ανοιχτό και το ενδεχόμενο της αναθεώρησης των μέτρων, όπως σε όλες τις περιπτώσεις. Από την δική σας την εμπειρία και με δεδομένο αυτό που σημειώσατε και εσείς και η συνάδελφος η Μέρη Καριωτάκη, ότι είμαστε και ένα βήμα πριν την αύξηση της επιβατικής κίνησης, είναι κάτι που εσείς από τη δική σας την εμπειρία έχετε εντοπίσει ότι πρέπει να διορθωθεί στις μετακινήσεις? Υπάρχουν κενά ή μέχρι στιγμής μας καλύπτουν απόλυτα? Κοιτάξτε, η δικιά μου η θέση είναι η υπηρεσιακή θέση, η οποία εκτελεί τα διατασσόμενα, τα οποία για να φτάσουμε στο στάδιο της σύνταξης των εντολών και των προϋποθέσεων αποτελεί αποτέλεσμα επιτροπών και όλων αυτών που έχουν την εμπειρία, τη γνώση και την επιστημονική κατάρτιση να κάνουν αυτό. Από εκεί και πέρα εμείς αναμένουμε, όπως είπα, την αύξηση της επιβατικής κίνησης, όπως επίσης και την αύξηση των δρομολογίων και των πλοίων που θα έχουν ως αφετηρία το λιμάνι του Ηρακλείου με προορισμό τις Κυκλάδες. Αναμένουμε να δούμε από 1η Ιουλίου τι θα γίνει με το κομμάτι του τουρισμού, γεγονός που θα συμπαρασύρει, αν μου επιτρέπετε ο όρος, και το κομμάτι της ακτοπλοείας, της τουριστικής ακτοπλοείας που έχει να κάνει με τη σύνδεση του λιμανιού του Ηρακλείου με τις Κυκλάδες. Άρα καταλαβαίνουμε... Και σε κάθε περίπτωση... Ναι, σε ακούμε. Θέλω να πω έτσι, συνεπικουρώντας αυτό που είπε πριν από λίγο ο κύριος Λιμενάρχης, πως σε κάθε περίπτωση τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στα νησιά, τα ελάχιστα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στα νησιά της χώρας, δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, πως κάτι έχει πάει καλά στο κομμάτι αυτό της ακτοπλοείας. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Ακριβώς. Και να πούμε ότι οι έλεγχοι είναι με την ίδια ένταση αμύωτη από την πρώτη εφαρμογή των μέτρων, όταν είχαμε το lockdown, και με κάθε σταδιακή αυξομοίωση ανάλογα με τις εντολές και τις οδηγίες που έχουμε από το Αρχηγείο και από το Υπουργείο και γενικά από τις κυβερνητικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά καιρούς. Πάντως νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε, κύριε Δουβή, και θα συμφωνήσετε κι εσείς, ότι τόσο από την πλευρά των εταιριών όσο και από την πλευρά των επιβατών αλλά και όλων των εμπλεκομένων σε αυτή τη διαδικασία βλέπουμε μια αξιοσημείωτη συμμόρφωση, αν θέλετε. Βάλτε το σε εισαγωγικά τη λέξη συμμόρφωση, γιατί είναι αυτή η ατομική ευθύνη του καθένα από εμάς στην τήρηση των μέτρων για να προστατευτούμε όλοι. Ακριβώς. Πιστεύω ο φακός να μπόρεσε να παθανατήσει στιγμές υποδειγματικής συμπεριφοράς του επιβατικού κοινού κατά την επιβίβασή του. Υπάρχει μία ανάληψη των ευθυνών η οποία συμπαρασύρει και έχουμε μία συλλογική εφαρμογή των κανόνων και των προϋποθέσεων ασφαλούς επιβίβασης και παραμονής μέσα στα πλοία, γεγονός που τελικά αποδεικνύεται σωτήριο όχι μόνο για την διακίνηση όλου του επιβατικού κοινού αλλά και γενικότερα με ό,τι προεκτάσεις έχει αυτό για την νησιωτική χώρα μας.
Έτσι. Κύριε Δουβή, θέλω να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την σύνδεση. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Λιμενάρχη Ηρακλείου. Μέρη Καριωτάκη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ για το ρεπορτάζ.